Παιδιά, καλή σας ημέρα. Είμαι ο Γιώργος από το Σούκα, από την Αθήνα. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας του πλανήτη, είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας των ανθρώπων. Σε αυτή την περίοδο που περνάμε, είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο που περνάει ο πλανήτης μας. Πάρα πολύ σημαντική περίοδο. Η ανθρωπότητα δεν έχει ξαναπεράσει αυτή τη μαζική αφύπνιση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε όλους μας. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, είμαι εδώ για να βοηθήσω, για να ανεβάσουμε τις δονήσεις. Είναι σημαντικό να ανεβάσουμε τις δονήσεις του πλανήτη. Είναι σημαντικό να ανεβάσουμε την αγάπη μέσα μας και από εκεί να ανεβάσουμε και την αγάπη προς τον υπόλοιπο κόσμο. Να ανεβάσουμε την αγάπη προς τη γαία. Έτσι, πρέπει να δώσουμε πράγματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Πρέπει να δώσουμε πράγματα τα οποία τα έχουμε μέσα μας και είναι σημαντικά. Έχουμε τη δύναμη να τα δώσουμε για να εξελιχθούμε ακόμα καλύτερα και να περάσουμε στην καινούργια εποχή. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο τώρα. Έτσι, όλα θα αλλάξουν, αλλά θέλει δουλειά. Θέλει εργασία από τον καθένα μας προσωπικά και μετά συλλογικά. Θα μιλήσω για ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, για τις σχέσεις, για τις σχέσεις των ανθρώπων, για τα ζευγάρια, έτσι. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές σχέσεις έχουν προβλήματα, έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ο ένας σύντροφος είναι πιο απαιτητικός, ο άλλος σύντροφος δεν μπορεί να δώσει τόσο πολλά. Βλέπουμε ότι ο ένας θέλει περισσότερο χρόνο, ο άλλος δεν θέλει περισσότερο χρόνο. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι ζητάνε πάρα πολλά πράγματα από εμάς, προβλήματα δημιουργούνται πάρα πολύ έντονα και βλέπουμε ότι τα μοτίβα επαναλαμβάνονται είτε σε προηγούμενες σχέσεις που έχουμε, είτε σε ιστορικές σχέσεις τις οποίες έχουμε. Δηλαδή, συνέχεια επαναλαμβάνονται τα ίδια μοτίβα. Το σύνηθες πρόβλημα το οποίο υπάρχει στις σχέσεις είναι η προσκόλληση. Η προσκόλληση που έχουν τα ζευγάρια μεταξύ τους, η προσκόλληση που έχουν οι άνθρωποι με τους ανθρώπους, παιδιά, με τον συνάνθρωπό τους. Η προσκόλληση, αυτό που συμβαίνει είναι ότι δημιουργείται στα πρώτα χρόνια της παιδικής μας ζωής. Από εκεί ξεκινάει η προσκόλληση, ξεκινάει με τους γονείς μας, από κάτι που δεν πήραμε, από κάτι που πήραμε, από αγάπη που μας δώσανε, από συναισθήματα που δεν μας δώσανε, που δεν ξέρανε γιατί δεν ήταν έτοιμοι να μας τα δώσουν. Έτσι, από εκεί ξεκινάει η προσκόλληση. Υπάρχουν τρία είδη προσκόλλησης. Υπάρχει η αγχωτική προσκόλληση, με την οποία ένας άνθρωπος γαντζώνεται πάνω σε έναν άλλον, είναι αγχωτικά γαντζωμένος, αγχωτικά προσκολλημένος. Αυτό είναι μια κατάσταση όχι τόσο υγιής κατάσταση και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Μετά είναι η απομακρυσμένη προσκόλληση, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν νιώθει ουσιαστικά προσκόλληση, έχει ένα τείχος μπροστά του και δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα, ειδικά στις σχέσεις του, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους, στους φίλους του, με τη μητέρα του, με τον πατέρα του, γιατί έτσι νιώθει. Και μετά είναι και η υγιής προσκόλληση, που είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει προσκόλληση, αλλά είναι υγιές, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άρρωστο, δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα, είναι κάτι το οποίο μπορεί και ελέγχεται, εντάξει, υπάρχει συνείδηση και έτσι αυτό εξελίσσεται ωραία. Τώρα, το σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε με την προσκόλληση, αλλά και με τις σχέσεις, είναι ότι είμαστε ιδιαίτεροι. Είμαστε μοναδικοί, ο καθένας είναι ιδιαίτερος και μοναδικός. Όταν εξαρτώμαστε από κάποιον άλλον, όταν εξαρτώμαστε από κάτι έξω από εμάς και δημιουργείται αυτό το συνέστημα της προσκόλλησης, τότε ουσιαστικά δεν είναι ευτυχία αυτό, δεν είναι αγάπη. Η προσκόλληση δεν είναι αγάπη. Δεν είναι ελευθερία. Η ελευθερία είναι αγάπη. Για να έχεις αγάπη, πρέπει να έχεις ελευθερία μέσα στη σχέση. Όταν είσαι εγκατζωμένος, όταν αγκαλιάζεις τον άλλον με τα χέρια σου και το σφίγγεις και το δίνεις και δεν τον αφήνεις να αναπνεύσει. Αυτό δεν είναι αγάπη. Πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Όπως επίσης δεν είναι αγάπη και να έχεις ένα τείχος. Να δημιουργείς ένα τείχος στις σχέσεις σου. Να δημιουργείς ένα κάτι το οποίο είναι αδιαπέραστο. Πρέπει να υπάρχει συνέστημα. Έτσι πρέπει να υπάρχει μια κοινή γραμμή έτσι ώστε να νιώσεις αγάπη. Αλλά πάλι πρέπει και εκεί να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Κάτι συμβαίνει και υπάρχει αυτό το τείχος και δεν μπορείς να δώσεις χώρο στον συνάνθρωπό σου. Δεν μπορείς να τον αφήσεις να σε αγαπήσει. Γιατί εσύ ο ίδιος ουσιαστικά δεν αγαπάς τον εαυτό σου έτσι όπως πρέπει. Και ποτέ, παιδιά, μην ψάξετε να βρείτε την αγάπη έξω από εσάς. Ψάξετε να βρείτε την αγάπη μέσα σε εσάς. Εσείς είστε η αγάπη, εμείς είμαστε η αγάπη. Η φύση μας είναι η αγάπη. Έτσι, αυτή είναι η φύση μας η εσωτερική και η αγάπη είναι μέσα μας. Και μην προσπαθήσετε να βρείτε την αγάπη έξω από εσάς, γιατί αν πιστέψετε ότι θα βιώσετε την τέλεια και θα νιώσετε την τέλεια αγάπη με έναν συνάνθρωπό σας, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Γιατί πάντα θα ζητάτε κάτι παραπάνω, πάντα θα θέλετε κάτι παραπάνω από τον συνάνθρωπό σας και ποτέ αυτός ο συνάνθρωπός σας δεν πρόκειται να σας δώσει το 100% που εσείς θέλετε για την αγάπη που ζητάτε. Η αγάπη που ζητάτε είναι ουσιαστικά εσείς, είστε εσείς. Η αγάπη είναι μέσα σας. Δεν μπορείτε να τη βρείτε έξω από εσάς. Υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι ρομαντικοί και πιστεύουν ότι
θα βρουν έναν συνάνθρωπο, θα τον αγαπήσουν πλήρως και θα είναι 100% πλήρως ικανοποιημένοι με αυτή την αγάπη. Όχι, παιδιά, ποτέ. Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Η αγάπη είναι για εμάς. Την αγάπη την χτίζουμε για εμάς, την ευτυχία τη φτιάχνουμε για εμάς καθημερινά. Δημιουργούμε για εμάς τις συνθήκες για να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, με τις πράξεις που κάνουμε, με τις σκέψεις που έχουμε, με τα συναισθήματα που νιώθουμε για εμάς. Και ξεκινάμε από την καθημερινότητά μας. Πώς νιώθουμε, πώς βιώνουμε τον εσωτερικό διάλογο που έχουμε με τον εαυτό μας. Ο εσωτερικός διάλογος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πώς σκεφτόμαστε για εμάς. Έχουμε όμορφες εικόνες, έχουμε όμορφες σκέψεις, έχουμε όμορφες παραστάσεις για εμάς. Ή συνεχώς δημιουργούμε ένα πεδίο μέσα μας το οποίο είναι αρνητικό. Όταν είναι αρνητικό αυτό το πεδίο, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Θα ζούμε στο άγχος, θα ζούμε στο στρες. Οπότε ξεκινάμε να αγαπάμε τον εαυτό μας με τις σκέψεις και μετά με τα συναισθήματα. Βιώνουμε την αγάπη. Έχω πει ότι δεν αρκεί μόνο το μυαλό. Η αγάπη είναι συνέστημα και το συνέστημα δημιουργεί κόσμους. Το συνέστημα δημιουργεί οτιδήποτε χρειαζόμαστε στη ζωή μας, οτιδήποτε έχουμε ανάγκη. Και η αγάπη είναι στο ίδιο επίπεδο με το φως. Είναι στην ίδια ενέργεια. Και από εκεί μετά νιώθουμε χαρά, νιώθουμε ευτυχία, αλλά πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Πρέπει να αγαπάμε εμάς. Μία άσκηση που έχω πει, που μπορούμε να κάνουμε για την αγάπη, για να βιώνουμε την αγάπη στον εαυτό μας, είναι να φέρνουμε τα χέρια και τα δύο χέρια στην καρδιά. Κλείνουμε τα μάτια και αρχίζουμε και αισθανόμαστε την αγάπη μέσα από το κέντρο της καρδιάς. Οραματιζόμαστε ένα άσπρο λευκό φως, αυτό το άσπρο το υπέροχο λευκό φως της αγάπης, έτσι, και αφήνουμε αυτό το φως να εξαπλωθεί σε όλο μας το σώμα, στα χέρια μας, στα πόδια μας, στο κεφάλι μας. Και μετά αυτό το φως αρχίζει και αγκαλιάζει όλο μας το σώμα. Αγκαλιάζει όλη μας την ύπαρξη. Και δείτε πόσο πολύ αλλάζει η ενέργειά σας. Κάντε αυτή την άσκηση κάθε μέρα για 10 λεπτά. Και δείτε πώς θα αλλάξετε εντελώς. Είναι θεραπευτική αυτή η άσκηση, παιδιά. Θεραπευτική. Για 10 λεπτά την ημέρα. Κάντε αυτή την άσκηση και δείτε πώς αλλάζει η καθημερινότητά σας, πώς αλλάζει το συναίσθημά σας. Πώς ξεκινάτε την ημέρα σας. Είναι μαγικό αυτό που θα βιώσετε. Κάντε το, σας παρακαλώ. Κάντε το για μία εβδομάδα. Και να δείτε πόση περισσότερη αγάπη θα βιώσετε για σας και πόσο ευτυχισμένος θα είστε με τον εαυτό σας που υπάρχετε. Που ζείτε με την ύπαρξή σας. Είμαι ευτυχισμένος μόνο που υπάρχω. Ανεβάζω τη δόνησή μου σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο με το συναίσθημα της αγάπης. Αλλά πρέπει να το κάνω καθημερινά. Και μετά θα αρχίσω να το βιώνω κιόλας καθημερινά. Θα το βιώνω στην καθημερινότητά μου. Γιατί θα συμβαίνουν πράγματα τα οποία θα είναι γεμάτα χαρά, γεμάτα ευτυχία. Και αυτά τα πράγματα είναι τα πράγματα τα οποία θα έχω μαγνητήσει εγώ. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ. Να είστε όλοι καλά. Να είμαστε.